Okay, έχουμε εδώ το Q-Box και το remote control του. Θα βάλουμε πίσω στην υποδοχή στο USB το USB adapter. Έχω κατεβάσει μέσα το πρόγραμμα του GR Planet TV. Βάζουμε το HDMI στην τηλεόραση και το ρεύμα. Και όταν ανοίξει με τα κουμπιά πάνω κάτω, αυτό είναι το μενού, το κουμπί του μενού, και αυτό είναι το κουμπί που πηγαίνει πίσω. Αυτά τα δύο είναι τα κουμπιά τα βασικά που θα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Πρώτο βήμα είναι να κάνουμε install το application. Πηγαίνουμε στα apps, στο app installer και παίρνουμε μέσα από το USB το application του GR Planet TV. Πηγαίνουμε τέρμα κάτω δεξιά και πατάμε install. Στη συνέχεια πατάμε κάτω αριστερά Done, μετά πατάμε το πίσω, πηγαίνουμε στην κεντρική οθόνη, στα Settings. Εδώ θα βάλουμε το Network, με Wi-Fi δηλαδή, πηγαίνουμε και επιλέγουμε το δικό μας δίκτυο. Successful. Πηγαίνουμε πάλι πίσω. Συνέχεια, αν θέλουμε να αλλάξουμε την χώρα, δηλαδή αν είναι σε άλλη χώρα και όχι στη Νέα Υόρκη, πηγαίνουμε στο Time και αλλάζουμε εδώ το Time Zone. Ανάλογα, το Chicago έχει, ας πούμε, Central Time, Pacific Time είναι Καλιφόρνια, Las Vegas. Στο παρόν δεν χρειαζόμαστε αυτό, το αφήνω στη Νέα Υόρκη. Το βασικό είναι να πάμε στα Apps, στο GR Planet. Θα κάνω μόνο μία ρύθμιση στο Notifications, θα το κάνω off. Επίσης μετά μπορούμε να σβήσουμε κάποια application για να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο το κουτί. Ας πούμε αυτό δεν χρειάζεται, το Facebook δεν χρειάζεται, θα μπούμε με το κουτί στο Facebook. Γιατί είναι και αργό και γιατί δεν θα βλέπεις καλά. Συνέχεια πατάμε πίσω. Στα βίντεο μέσα θα βάλω το application του GR Planet TV να υπάρχει σαν συντόμευση. Επίσης και στα favors, εδώ πάνω δεξιά, σβήνω τα υπόλοιπα να μην και βάζω μόνο το GR Planet TV και πηγαίνοντας πίσω στα favors. Έχει μόνο το GR Planet TV. Και τώρα τελευταίο βήμα είναι να κάνω κάποιες ρυθμίσεις μέσα στο application. Πατάμε Configurate Application. Okay. Εδώ πηγαίνουμε και κάνουμε check το Auto Start on Device Boot. Επίσης τα updates το κάνουμε uncheck. Και στο profile πηγαίνουμε μια φορά δεξιά στο New Profile. Προσοχή να μην πάμε εδώ και γίνει μπλε και σβήσουμε το New Profile. Εδώ στο New Profile πατάς OK. Στο Portal Settings, στο Portal URL, πατάμε εδώ μια φορά το πίσω, αυτό εδώ το κουμπί. Στη συνέχεια πηγαίνουμε δεξιά
και πατάμε εδώ κάτω το χ πολλές φορές για να σβήσει όλο αυτό και γράφουμε το δικό μας το νούμερο 192. Πατάς το OK να σου ξαναβγάλει το keyboard και στη συνέχεια βάζουμε αυτά εδώ τα νούμερα. Σλάση όπως είναι ακριβώς, με μικρό το C, με τελείες και άνω κάτω τελεία τα colons ανάμεσα στο 27 και στο 8000. Στη συνέχεια πατάμε πάλι αυτό εδώ το κουμπί, το πίσω, για να φύγει το πληκτρολόγιο και πάμε κάτω στο OK και πατάμε OK. Πηγαίνουμε πίσω μια φορά στο STB Configuration. Το firmware το αλλάζουμε και το κάνουμε μια φορά πάνω από το Genetic, αυτό το 19, και το MAC address ή το αφήνουμε έτσι και το γράφουμε πάνω στο κουτί για να ξέρουμε ποιο MAC address έχει το κουτί, ή το αλλάζουμε. Τώρα συγκεκριμένα εγώ εδώ θέλω να το αλλάξω γιατί έχω already ένα MAC address που είναι active και γνωρίζω τα νούμερα, τα οποία νούμερα είναι σε κεφαλαίο. Βάζουμε πάντα colons ανάμεσα σε κάθε δύο γράμματα, δηλαδή τα γράμματα όλα στο σύνολο είναι 6, ίδια πάντα, τα τελευταία 6 αλλάζουν. Δύο colons, δύο γράμματα colons και το αφήνουμε έτσι στο τέλος. Πήρε το καινούριο MAC address που ήθελα. Πηγαίνουμε πίσω και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το κουμπί μενού, το οποίο βγάζει εκεί δεξιά το μενού, και πατάμε προφίλ OK και OK, profile OK και OK, και φορτώνει το καινούριο προφίλ που κάναμε τις ρυθμίσεις. Και τώρα φυσικά ανοίγουν τα κανάλια. Πάνω κάτω, μπαίνουμε στο γκρις για παράδειγμα, πατάμε OK στο αντένα, ξαπατάμε OK και παίζει. Αυτά.